Καλαμαριάς. Έτσι δεν είναι, Παύλο? Πραγματικά έτσι είναι, κύριε εκμεταλλευτή. Τις ευκαιρίες που δημιούργησε, ενώ αντίθετα έχασε από την Καλαμαριά, μια Καλαμαριά που ήταν δυνατή και αποφασιστική, και με την νίκη της αυτή έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την ισοτηρία της. Για χαρακτήρια αλήθεια έχετε ακούσει. Και εμείς ακουστά το είχαμε, μέχρι που το απόγευμα είδαμε την ΑΕΚ στο γήπεδο της Καλαμαριάς να το βιώνει κιόλας, χάνοντας από τον Απόλλωνα 1-0, ενώ θα μπορούσε να έχει νικήσει και μάλιστα με διαφορά. Όχι ότι οι πρωταθλητές στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ενός αγώνα στον οποίο παίζονταν το πρωτάθλημα, όμως σίγουρα, εάν οι παίκτες του Μπάγκεβιτς ήταν στοιχειωδώς προσεκτικοί και ψύχρεμοι στην τελική προσπάθεια, το αποτέλεσμα θα ήταν σαφώς διαφοροποιημένο υπέρ τους. Και σίγουρα δεν θα στενοχωρούσε τους περίπου 4.000 Αθηναίους που ταξίδευσαν στη Μακεδονία από την Αθήνα. Ο Σεμνός Άκης Πινιώτης, ο τερματοφύλακας Καλαμαριάς, που έφυγε από το γήπεδο νωρίς-νωρίς για να αποφύγει τον τηλεοπτικό φακό, ήταν ο άνθρωπος που κράτησε την Καλαμαριά όρθια στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας το δικαίωμα στους συμπαίκτες του να μπουν τόσο δυνατά όσο λίγοι περίμεναν στην επανάληψη. Όταν χάνεις 5 ευκαιρίες 100% δεν μπορείς να βάλεις ούτε ένα γκολ. Μετά με μια ευκαιρία που είχε γενικώς, έτσι είναι. Πρέπει να πληρώνεις όλα. Μπορμπόκης απέφυγε ωραία τον Παπαϊωάννου, τον κυνηγάει ο Σαβεύσκη. Μπήκε στην περιοχή ο Μπορμπόκης, στάθηκε όρθιος, έκανε το γύρισμα και γκολ για την Καλαμαριά από τον Τόσιτς. Ήταν η πολύ καλή προσπάθεια από αριστερά από τον Μπορμπόκη που έκανε σέντρα Λουκούμι στο κεφάλι του Τόσιτς και το 1-0 για την Καλαμαριά. Δεν περίμενα να έχει την κατάληξη που είχε, απλώς την πήρα κάτω από το κέντρο, έκανα μια κούρσα, πέρασα τον Παύλο τον Παπαϊωάννου νομίζω. Και από εκεί και πέρα με ακολουθούσε ο Σαβεύσκη νομίζω. Πάνω στην κούρσα έφτασα με τον Μίνο και την έσκαψα. Έδειξα ότι θα σουτάρω και την έσκαψα την μπάλα και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Η συνέχεια ανήκε στους κίτρινους που διατηρώντας την εδαφική υπεροχή προσέγγισαν βέβαια την περιοχή των ποντίων, αλλά ακόμη και όταν έμπαιναν σε αυτή παρουσίαζαν τα ίδια σημεία φλογιστίας με εκείνα του πρώτου μέρους. Ούτε η είσοδος του Μητρόπουλου, αλλά ούτε και αυτή του Κλόπα άλλαξαν δραστικά τη μορφή του ματ και ο Πρόκοπ έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση, βλέποντας την τακτική του συνεχούς pressing και των αντεπιθέσεων να αποδίδει καρπούς. Η Καλαμαριά σε καμιά περίπτωση δεν είχε φοβηθεί την ΑΕΚ. Είναι μέλουσα πρωταθλήτρια, ωστόσο όμως δεν φοβηθήκαμε, δεν πτωηθήκαμε, παίξαμε δυνατά, μας ευνόησε ο αγωνιστικός χώρος. Βγήκανε, όπως λέμε, στο ποδόσφαιρο κάποιες φάσεις και με την αυτοθυσία που δείξαμε όλα τα παιδιά, καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε το παιχνίδι. Όσο για τον Μπάγκεβιτς, πίκρα και απογοήτευση στο σχολιασμό του χλωμού προσώπου των παικτών του. Φύγανε από αυτές οι υποκρίσεις που είχαν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται έτσι όπως σήμερα είχαν συμπεριφορά μερικοί ότι δεν θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα. Αυτά έγιναν στον αγωνιστικό. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, οι λιγοστοί φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν βουβοί. Η ΑΕΚ 4 βαθμούς μπροστά. Ο Καλιτζάκης για προληπτικούς λόγους στον πάγκο, τον αντικατέστησε ο Ζουνίδης και ο πολυσυζητημένος Αραβάκος και πάλι εκτός εντεκάδας. Η συνέχεια ήταν διαφορετική. Ο πιο πλήρης ίσως επιθετικός του πρωταθλήματος, ο Πολωνός Βαζέχα, πρώτος σκόρερ δια της διοργάνωσης με τα 4 τέρματά του και ο Αργεντινός Χουάν Μπορέλι με την νοτιοαμερικάνικη φινέτσα του. Επίσης, σοβαρών αλλαγών στην ομάδα που μένει 6 χρόνια χωρίς τίτλο πρωταθλήματος. Πάντως, ό,τι πρόκειται να γίνει στον Ολυμπιακό θα γίνει γρήγορα, ώστε να έχει το περιθώριο η διοίκηση κόκαλη να ασχοληθεί με το 30 Ιουνίου.